Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι, όμως η νορβηγικής καταγωγής Brynhild Paul Stander Storsit ή όπως έγινε γνωστή αργότερα Belle Gunness είχε διαφορετική άποψη. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, σήμερα θα γυρίσουμε πίσω στο 1908 για να μιλήσουμε για τον εφιάλτη στη φάρμα της κυρίας Gunness. Μια φάρμα που το χώμα της δεν ήταν σπαρμένο με σπόρους, αλλά με αίμα. Θα σας συμβούλευα να μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί δεν θα πιστεύετε το τέλος της σημερινής ιστορίας και επειδή σε αυτή τη σειρά επεισοδίων εσείς δίνετε το τίτλο της ταινίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτήν την ιστορία και γιατί όχι το πρωταγωνιστή που θα θέλατε να πρωταγωνιστήσει. Νορβηγία, 22 Νοεμβρίου του 1859. Αυτή είναι η ημερομηνία γέννησης της πρωταγωνίστριας αυτής της ιστορίας. Η Gunness καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια, κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με τη θέλησή της από πολύ μικρή ηλικία να θέλει να ζήσει το αμερικανικό όνειρο. Μια αιμονή που την έφερε στο σημείο 22 χρόνια μετά να μαζέψει τα πράγματά της και να δοκιμάσει την τύχη της στην Αμερική. Λόγω του ότι μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που είχε οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα, η αίσθηση της επιβίωσης για την Gunness ήταν πολύ έντονη, κάτι που την έκανε να μην θέλει να συνεχίσει και την υπόλοιπη ζωή της ως φτωχή. Η τύχη της την φέρνει στο Illinois του Σικάγο, όπου εκεί παντρεύεται τον επίσης νορβηγικής καταγωγής Mad Sorensen και μαζί του κάνει 4 παιδιά, τους Myrt, Lucy, Caroline και Axel, και επίσης υιοθετούν και ένα μικρό κοριτσάκι, την Jenny Olsen. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τα δύο παιδιά τους, η Caroline και ο Axel, πεθαίνουν από οξία κολίτιδα, κάτι που απέφερε στην οικογένεια μεγάλα έσοδα από τις ασφάλειες ζωής που είχαν και τα δύο παιδιά. Παρόλο που τα συμπτώματα μαρτυρούσαν την νόσο της οξείας κολίτιδας και για τα δύο παιδιά, ένα δηλητήριο που είχε εμφανιστεί εκείνη την εποχή, η στριχνίνη, είχε ακριβώς τα ίδια συμπτώματα στα θύματά της, ένα στοιχείο που ο ιατροδικαστής δεν έλαβε υπόψη του ποτέ. Πριν προλάβει καλά-καλά η οικογένεια να πενθήσει τον χαμό των δύο παιδιών τους, το σπίτι αλλά και το ζαχαροπλαστείο των Μπέλ και Ματς καίγεται μυστηριωδώς ολοσχερός, αποφέροντας βέβαια τεράστια κέρδη στην οικογένεια από τις ασφάλειές τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 1901 ο πατέρας της οικογένειας, ο Ματς, πεθαίνει από καρδιακή ανεπάρκεια ακριβώς την ίδια ημέρα που και οι δύο ασφάλειες ζωής του διπλασίασαν την αξία τους. Όπως ήταν φυσικό, η οικογένεια του Sorensen θεώρησε πολύ ύποπτη την όλη ιστορία αλλά και τα άλοθη της Μπέλ, γι' αυτό και είπαν στις αρχές να ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα της υπόθεσης. Παρόλο που ο πρώτος ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα του Ματς απέδωσε το θάνατό του σε δηλητηρίαση από στριχνίνη, ένας δεύτερος ιατροδικαστής ήρθε να αλλάξει αυτήν την απόφαση και να πει πως ο Ματς πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς, όπως το λέμε, ανακοπή. Το αποτέλεσμα ήταν κανένας να μην μπορέσει ποτέ να προσάψει κάποια κατηγορία στην Μπέλ, η οποία άντλησε από τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις και των δύο ασφαλιών το τεράστιο ποσό για την εποχή των 217.000 δολαρίων, παρακαλώ. Την ίδια λοιπόν χρονιά, η ευκατάστατη πλέον Μπέλ παίρνει και τα τρία της παιδιά και μετακομίζει στην Ινδιάνα, όπου εκεί αγοράζει μια φάρμα 170 στρεμάτων. Τώρα λεφτά είχε. Λίγα χρόνια όμως μετά, εννοείται πως η Μπέλ δηλώνει πυρκαγιά σε ένα μέρος της φάρμας, όπου από εκεί παίρνει μεγάλη ασφαλιστική αποζημίωση και πάλι. Και κάπου εδώ, παιδιά, φτάνουμε στο σημείο όπου η Μπέλ γνωρίζει τον Πίτερ Gunness, έναν χείρο με δύο κόρες, τον οποίο παντρεύεται ευνηδίως το 1902. Και μαντέψτε, μετά από λίγο καιρό, η βρεφικής ηλικίας κόρη του πεθαίνει σε ηλικία μόλις 7 μηνών. Ο Πίτερ όμως, σε αντίθεση με τον προηγούμενο σύζυγο, διαισθάνθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και στέλνει την άλλη κόρη του, τη Swanhild, να μείνει με το θείο της. Μια κίνηση που όπως αποδείχτηκε για την κόρη του ήταν σωτήρια, αλλά όχι και για τον ίδιο, αφού ο Πίτερ έγινε ο επόμενος στόχος
της γυναίκας του. Τη νύχτα της 18ης Δεκεμβρίου του 1902, η υιοθετημένη κόρη της Μπελ, Τζένι Όλσεν, βγαίνει έξω ουρλιάζοντας και ζητάει βοήθεια από τους γείτονες. Εκείνοι τρέχουν να δούνε έντρομποι τι συμβαίνει και αντικρίζουν τον Πίτερ Γκάνες να κοίταται νεκρός στην κουζίνα και την Μπελ από πάνω του να κλαίει με λυγμούς. Ο γιατρός που εξέτασε το πτώμα του Πίτερ βρήκε μια μεγάλη πληγή στο πίσω μέρος του κρανίου του, όπου η Μπελ το δικαιολόγησε λέγοντας πως μια μηχανή του κυμά έπεσε στο κεφάλι του από ένα ράφι. Εννοείται πως οι αρχές αυτή τη φορά δεν έγραψαν αυτό που τους είπε η Μπελ και άρχισαν να εξετάζουν πιο εξονυχιστικά την υπόθεση. Τελικά η έρευνα έδειξε ότι ο Πίτερ είχε δηλητηριαστεί με στριχνίνη, όμως και πάλι κανένας δεν κατάφερε να ρίξει κατηγορίες πάνω στην Μπελ, οπότε εκείνη συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερη και 6 μήνες μετά από το θάνατο του σύζυγου της φέρνει στη ζωή ένα μικρό αγόρι, τον Φίλιπ. Παράλληλα, η Τζένι Όλσεν, η θετή κόρη της Μπελ, εκμυστηρευόταν σε φίλους της πως η μαμά της σκότωσε τον πατέρα της χτυπώντας τον στο κεφάλι με μία μηχανή του κυμά και παρακαλούσε να μην πει τίποτα κανένας σε κανέναν. Εννοείται πως αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την Μπελ, η οποία άντλησε με μεγάλη ευχαρίστηση τα 81.000 δολάρια που ήταν η αποζημίωση για τον θάνατο του άντρα της. Όμως ούτε αυτά τα χρήματα ήταν αρκετά για την Νορβηγίδα Χίρα, η οποία στρέφεται τώρα στον τύπο και βάζει μία αγγελία που έλεγε τα εξής. Σοβαρή και κόσμια Χίρα, με φάρμα στο καλύτερο σημείο του Λαπόρτε στην Ινδιάνα, ψάχνει για συνειδητοποιημένο κύριο για να ενώσουν τις περιουσίες τους. Καμία απάντηση μέσω γράμματος δεν θα γίνεται δεκτή, μέχρι ο αποστολέας του να έρθει προσωπικά να την επισκεφθεί. Όπως καταλαβαίνετε, η Μπελ μόλις αμόλυσε το επόμενο δόλωμα για να φέρει στην πόρτα της το επόμενο θύμα της. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1906, όπου η υιοθετημένη κόρη της Μπελ, Τζένι Όλσεν, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Η Μπελ όταν τη ρωτούσαν για την Τζένι, έλεγε πως η κόρη της ένιωθε τύψεις και υπεύθυνη για το θάνατο του πατέρα της και γι' αυτό το λόγο μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου σπούδαζε κιόλας. Βέβαια, τη Τζένι Όλσεν δεν την είδε ποτέ ξανά κανείς. Η Μπελ Γκάνες, παιδιά, ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα για την εποχή της. Ήταν 1,83 με ξανθά μαλλιά και είχε ένα τεράστιο σαγηνευτικό χαμόγελο που, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ τραβηχτική για το αντίθετο φύλο. Γι' αυτό κανένας δεν αναρωτήθηκε από την τοπική κοινότητα το πως τόσοι πολλοί μνηστήρες καθημερινά πηγαίνουν στο κατόφλι της. Όλα καλά λοιπόν μέχρι εδώ, μέχρι που η οικογένεια ενός από τους μνηστήρες, του Άντρεου Χελιελίν, ανησυχούσε γιατί δεν επέστρεψε ποτέ στον τόπο του. Ο αδερφός του Χελιελίν λοιπόν, Άσλεϊ, στέλνει ένα γράμμα στην Μπελ, όπου της εκδηλώνει την ανησυχία του. Και η απάντηση που παίρνει από εκείνη είναι πως δεν έχει δει αυτόν τον άντρα ποτέ στη ζωή της. Κάτι που κάνει βέβαια τον Άσλεϊ να ταξιδέψει αμέσως στην Ινδιάνα για να βρει απαντήσεις. Βέβαια, λίγο καιρό μετά θα καταλάβει πως ήταν πλέον αργά. Πίσω στο Λαπόρτε τώρα και ενώ έχουμε φτάσει πλέον στο 1907, η Μπελ προσλαμβάνει ένα νέο βοηθό για τη φάρμα της, εν ονόματι Ρέι Λάμπιρ. Ο 11χρονος πιτσιρικάς λοιπόν, όπως ήταν φυσικό, ερωτεύεται την Μπελ και αυτόν τον κάνει να ζηλεύει πάρα πολύ όποιον μνηστήρα εμφανίζεται στη φάρμα. Ένα γεγονός που ξεκινά έναν πόλεμο ανάμεσα σε αυτόν και στην Μπελ, ένας πόλεμος που πηγαίνει μέχρι και τις αρχές. Η Μπελ λοιπόν κατηγορεί στις αρχές τον Ρέι για σεξουαλική παρενόχληση και εκείνος με τη σειρά του αφήνει υπενιγμούς πως η Μπελ είναι υπεύθυνη για το θάνατο των συζύγων της αλλά και τον θάνατο των παιδιών της. Και σε συνδυασμό με την καχυποψία των τραπεζών που έβλεπαν συνεχώς την Μπελ να αντλεί τεράστια ποσά, όλα τα βλέμματα είχαν στραφεί επάνω της και έτσι η Μπελ έπρεπε να παίξει το τελευταίο της χαρτί. Προσλαμβάνει λοιπόν έναν πολυτεχνίτη, τον Τζο Μάξον, το οποίο στις 27 Απριλίου του 1908 του ζητάει να ξεφορτώσουν ένα βαρέλι γεμάτο κυροζίνη το οποίο μόλις είχε αγοράσει.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Τζο, ενώ κοιμόταν στους κοιτώνες της φάρμας, ξυπνάει ευνηδίως από τις αναθυμιάσεις που τον έπνιγαν και αντικρίζει ολόκληρη τη φάρμα να καίγεται ολοσχερός. Ο ίδιος καταφέρνει να διαφύγει, αλλά επίσης καταφέρνει να κοιτάξει και μέσα από τα παράθυρα ότι τα δωμάτια της φάρμας ήταν άδεια. Γεγονός που δεν τον προετοίμασε για το εφιαλτικό πρωινό που θα ακολουθούσε. Οι αρχές λοιπόν ανακαλύπτουν μέσα στα καμένα συντρίμμια 4 πτώματα, από τα οποία τα 3 ήταν παιδιά. Και φυσικά ήταν τα παιδιά της Μπέλ. Και λίγο παρακάτω ανακαλύπτουν ένα ακόμα πτώμα, ένα γυναικείο πτώμα, το οποίο εκτός των άλλων ήταν και αποκεφαλισμένο. Όπως καταλαβαίνετε, οι αρχές δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν το πτώμα και να δουν σε ποιον ανήκει, όμως ένα δόντι που βρέθηκε λίγο παρακάτω αποδείκνυε πως αυτό το πτώμα άνηκε στην Μπέλ Γκάνες. Και αν νομίζετε πως εδώ τελειώνει αυτή η ιστορία, είστε γελασμένοι. Ο Χελιελίν, που ακόμα ψάχνει για τον αδερφό του, πηγαίνει και μιλάει στον Μάξουελ, δηλαδή τον πολυτεχνίτη της Μπέλ, και τον ρωτάει εάν την είχε δει ποτέ να πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο της φάρμας και να κρύβει κάτι ή να σκάβει. Και ο Μάξουελ τους οδηγεί και αυτόν αλλά και τις αρχές στον λάκο με τα γουρούνια. Τα ευρήματα, παιδιά, ήταν φρικιαστικά. 12 πτώματα βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο, κάποια διαμελισμένα μέσα σε σάκους από αλεύρι. Και από αυτά τα πτώματα το ένα ήταν του αδερφού του Χελιελίν και κάποια από αυτά ήταν και της εξαφανισμένης θετής κόρης της Μπέλ, Τζένι Όλσεν, που είχε εξαφανιστεί από το 1906. Στη δίκη που ακολούθησε, ο πιτσιρικάς βοηθός της Μπέλ, Ρέι, καταδικάστηκε για συνεργεία, αφού ομολόγησε πως βοηθούσε τη Ρέι να θάβει τα θύματά της, όπου, όπως είπε στις αρχές ο ίδιος, έφταναν τα 42 σε αριθμό. Η Μπέλ έκανε το τραπέζι στα θύματά της, δηλητηρίαζε το καφέ τους και μετά τους χτυπούσε με τη μηχανή του κιμά στο κεφάλι. Και φυσικά μετά είτε τους έθαβε είτε τους διαμέλιζε και τους τάιζε στα γουρούνια. Ο Ρέι, μετά από πολλά χρόνια φυλακής και λίγο πριν πεθάνει, εξομολογείται μία ακόμα πληροφορία για την πανούργα Μπέλ. Αρκετές ημέρες πριν από την εφιαλτική νύχτα της 28ης Απριλίου του 1908, η Μπέλ είχε ταξιδέψει στο Σικάγο για να βρει μία καινούρια οικιακή βοηθό για την φάρμα της. Την βρίσκει τελικά και η οικιακή βοηθός που ήρθε στη φάρμα δεν είχε ιδέα πως εκείνη θα ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ της Μπέλ. Αφού και εκείνη βρέθηκε νεκρή εκείνο το βράδυ. Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν την ανέφερα πιο πριν, κάνεις λάθος. Την ανέφερα. Το αποκεφαλισμένο πτώμα που βρέθηκε στα καμένα συντρίμμια του σπιτιού εκείνο το βράδυ δεν άνοικε στην Μπέλ, αλλά στην καινούρια οικονόμο που μόλις είχε προσλάβει η Γκάνες και την χρησιμοποίησε για να ξεφύγει από όλη αυτή την κατάσταση. Αφού με αυτόν τον τρόπο η Μπέλ κατάφερε να πείσει τις αρχές ότι έχει δώσει τέλος στη ζωή της και με αυτόν τον τρόπο κέρδισε χρόνο για να αποφύγει και να αποδράσει από όλη αυτή την κατάσταση. Η Μπέλ Γκάνες είχε καταφέρει να διαφύγει. Χρόνια αργότερα, το 1931, πεθαίνει στο Λος Άντζελες μία γυναίκα με το όνομα Elizabeth Carlson, ή αλλιώς όπως ήταν γνωστή με το όνομα Esther, η οποία περίμενε να δικαστεί για ανθρωποκτονία μέσω δηλητηρίασης. Η εμφάνισή της ήταν εξαιρετικά ίδια με τη Μπέλ και η ηλικία της ήταν η σωστή. Όμως το πιο τρανταχτό στοιχείο που ίσως να αποδείκνει πως μιλάμε για το ίδιο άτομο ήταν μία φωτογραφία που είχε στην κατοχή της που απεικόνιζε 3 παιδιά. Όμως ποτέ κανένας δεν κατάφερε να πει πως αυτά τα 2 άτομα ήταν στην ουσία ένα. Αυτή λοιπόν, παιδιά, ήταν η ιστορία της μαύρης χείρας. Από εσάς θέλω να πάτε κάτω στα σχόλια και να μου γράψετε ποιος θα ήταν ο τίτλος της ταινίας που θα περιείχε αυτήν την ιστορία και ποιος θα ήταν ο ηθοποιός
που θα βάζατε να πρωταγωνιστήσει. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.